Σε παρακαλώ, που σε αναφέρει συνέχεια η Ελένη. Τι γίνεται? Οι παλιές αγάπες δεν ξεχνιούνται. Είναι αλήθεια αυτό. Ναι. Έχετε καθημερινή επαφή? Με την Ελένη? Ναι. Όχι καθημερινή. Δηλαδή θα πω, μαζί είστε εκεί, θα βλέπεστε αυτό ενώ ρε. Όχι, όχι, γιατί εγώ είμαι σε άλλο κτίριο. Μάλιστα. Ναι. Καθημερινή επαφή έχει μόνο μαζί μου. Δεν με αφήνει να έχω με άλλες γυναίκες. Δεν με αφήνω να ξεπορτήσει, παιδί μου. ούτε όχι, με την υφούλα μου την Χρύσα. Δεν θέλω καθημερινές επαφές με κανέναν άλλον. Βλέπονταν στο διάδρομο. Όχι, είμαστε σε άλλα κτίρια. Να διευκρινίσουμε τι εννοούμε καθημερινές επαφές για να μην έχουμε. Είναι ξέρεις τη ζηλιάρα, είναι. Δεν μπορώ να μιλήσω με γυναίκα. Εδώ μίλαγα με τόσους φίλους. Με τρελάνουνε, δεν μπορώ να μιλήσω. Και με τράβαγε από πίσω. Όχι και όχι, όχι, μου τσεκάρει το Instagram. Με ποια μίλησε? Ωραία, μιλές ψέματα. Τώρα είπαμε. Λογικό, την καταλαβαίνω. Μιλές ψέματα. Δεν του τσεκάρει το Instagram? Εντάξει, είσαι να απαντήσει τόσο πολύ που προδόθηκε. Καταλαβαίνει τώρα τι ζω, γέρος άνθρωπος. Να έπαιρνε τηλέφωνο που να κλείδωνε, τι φταίω κι εγώ. Εγώ θα την ολοκληρώσω την ερώτησή μου. Δεν θα με. Γιατί ξέρω τι κάνει η Ναταλή τώρα. Λέει. Από πόσο να το λύσω, έτσι. Θα πρέπει να το λυστώ, αλλά όχι, αγόρι μου, θα σε ρωτήσω. Θα έρθω να σε ρωτήσω. Έχεις δει την εκπομπή της Ελένης? Σου λείπει που δεν είσαι εκεί? Είσαι εντάξει? Εντάξει, ρε παιδιά, εγώ 16 είμαι στην τηλεόραση από το 92. 20... Πάρα πολλά χρόνια. Πόσα? 26 χρόνια. Μην προδίδεις την ηλικία σου. Γιατί όχι, είναι κρυφή η τηλεοπτική ηλικία. Την τηλεοπτική τη ξέρεις? Πόσο είσαι? Έβαλα και τον κρατερό μέσα τον αφάντα. Τώρα του λέει, δεν είναι την ηλικία του. Λέει 45 ο άνθρωπος και αμέσως το ρωτάς πόσο είσαι. Ναι, έτσι είναι. Ας το να πει όσο θέλει. Και αβαντάρω και τον κρατερό παράλληλα. 45ρηδες είμαστε. Εγώ, αδερφέ μου, δεν χρειάζομαι αβάντα. Σε ευχαριστώ, αλλά δεν χρειάζομαι. Μα έχεις πει, 40ρηδες είσαι εσύ.